ότι είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι, με πολλές φάσεις κυρίως από εμάς. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε την υπεροχή, αλλά αυτό που φοβόμασταν τελικά έγινε πραγματικότητα. Ξέραμε ότι ο αντίπαλος στη μετάβαση είναι πολύ καλό στην κόντρα και πληρώσαμε από ένα πολύ καλό σουτ το πρώτο γκολ στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω ότι ήμασταν καταιγιστικοί, κάναμε πολλές ευκαιρίες. Δώσαμε και την ψυχή μας, τα παιδιά δώσαν τα πάντα. Ισοφαρίσαμε και ξαφνικά από ένα ανύποπτο κόρνερ μετά από 30 δευτερόλεπτα αφού το ισοφαρίσαμε, τρώμε ένα αστείο γκολ το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στο Αργυρούπολης, να το ευχηθώ καλή συνέχεια στο κύπελο, μακάρι να πάει στο τελικό. Εύχομαι τα καλύτερα στους ανθρώπους και τους ευχαριστούμε και για τη φιλοξενία. Κοιτάξτε, ήταν ένα κλασικό παιχνίδι Α κατηγορία μεταξύ δύο ομάδων που φιγουράρουν ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Η Λιούπολη δείχνει μια ξυλοζήλευτη διάρκεια σε όλο το πρωτάθλημα. Είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος για την οποιαδήποτε ομάδα. Εμείς κάναμε κάποιες αλλαγές εν ώψη του μεγάλου αγώνα της Τετάρτης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε την ομοιογένεια που έχουμε συνήθως. Και αυτό μας τύχησε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Επιλέξαμε περισσότερο να προφυλάξουμε την άμυνά μας και να βγούμε στην κόντρα, γιατί ξέρουμε ότι η Λιούπολη παίζει, χτίζει παιχνίδι από πίσω, προσπαθεί να κυριαρχήσει και ίσως αφήνει και λίγα κενά στο αμυντικό της κομμάτι. Βάλαμε πολύ ωραίο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Είπαμε στα παιδιά να κάνουν μια διαχείριση. Ξέρουμε ότι έχει 2-3 εκτελεστές η Λιούπολη σε πολύ καλές στιγμές φάσεις. Είπαμε να προσέξουμε. Δεν τα καταφέραμε σε μια φάση, εσωφαριστήκαμε. Αλλά το ποδόσφαιρο, η ψυχολογία αλλάζει από μια στιγμή στην άλλη. Μόλις φάγαμε τον γκολ, ευτυχίζαμε να βάλουμε ένα γκολ πάλι με τον τρόπο που βάζει η Λιούπολη. Βάζουμε γκολ από στημένη φάση και μετά με καλή διαχείριση κρατήσαμε το αποτέλεσμα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, περισσότερο πνευματικά για την ομάδα μας, γιατί το μυαλό μας, κακά τα ψέματα, είναι στο παιχνίδι της Τετάρτης.